Φίλες και φίλοι, έχουμε Χάρη Βασιλιάδη 2021. Είναι η βερζόν της νέας χρονιάς. Καλή χρονιά, Χάρη μας. Καλή χρονιά, Θέκλα μου. Καλή χρονιά σε όλες και όλους. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας ξανά. Είσαι ο αγαπημένος μας καλεσμένος. Ξέρουμε ότι μας απατάς, πας κι αλλού. Αλλά εδώ για μας έχεις τα καλύτερα. Σήμερα ο Χάρης έχει ετοιμάσει ένα θέμα υπερπαραγωγή. Μιλάμε, το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω γιατί μου στέλνει τις σημειώσεις του και λέω «Καλά ρε Χάρη, είσαι ωραίος, πολύ ωραίος». Ο τίτλος είναι «Ο Πινόκιο, ο Ρόκο και η Εμμανουέλα». Δεν θα σας πω τώρα ακριβώς τι σημαίνει, θα το δείτε στη συνέχεια. Μαζί μας είναι ο Χάρης Βασιλιάδης, ο οποίος είναι ψυχολόγος, κλινικός ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής και ο οποίος έχει αρχίσει να λέει τα αστεία του τα γνωστά πρωτού ξεκινήσουμε τη βιντεοσκόπηση. Αλλά θα δείτε στη συνέχεια. Μου λέει με το θέμα που θα κάνουμε σήμερα, έχει κόσμο από κάτω συντηρητικό με πλακάτ, φοράζω ρεραντίο μας, τι είναι αυτό το θέμα για το οποίο θα μιλήσετε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, Χάρη, ποιος είναι ο Πινόκιο, ποιος είναι ο Ρόκο και ποια είναι η Εμμανουέλα και για ποιο θέμα θα μας μιλήσει σήμερα? Μάλιστα. Λοιπόν, ο Πινόκιο είναι η απιστία, ο κόσμος του Πινόκιο. Ο Ρόκο και η Εμμανουέλα είναι ηθοποιοί που παίζουν σε ερωτικές ταινίες. Και βασικά, εντάξει, Χάρη μου, μόνο όσοι είμαστε πάνω από τα 45 μπορούμε να συνσχετιστούμε με τα ονόματα που επέλεξες, γιατί έχεις πάει στο κλασικό ερωτικό κινηματογράφο. Ναι, όντως, είναι the 80s. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, βασικά την απιστία και το σεξ. Απλά να πω ότι σήμερα δεν θα μιλήσουμε για ηθική. Δεν είμαστε ούτε μοναχοί, ούτε καλόγριες. Είμαστε ψυχολόγοι, άρα θα μιλήσουμε για ψυχολογία. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι δεν κρίνουμε κανέναν. Στο γραφείο βλέπω άτομα τα οποία είναι σε εξωσυζυγικές σχέσεις. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανακαλύψει ότι οι συντρόφοι τους έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις. Έχω ζευγάρια τα οποία βοηθώ να διαχειριστούν την απιστία έναν από τους δύο συντρόφους. Και επίσης έχω couples therapy, αλλά για εξωσυζυγικά ζευγάρια. Ω! Oh. Μάλιστα. Προχωρήσει, δηλαδή. Κοίταξε, αυτά συνέβαιναν και στο εξωτερικό που ήσουν ή μόνο εδώ στην Κύπρο που ήρθες τώρα? Όχι, συμβαίνουν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Δηλαδή το ζευγάρι που είναι σε εξωσυζυγική σχέση ζητά τη βοήθεια γιατί έχουν προβλήματα στην εξωσυζυγική του σχέση. Και εγώ που νόμιζα ότι μόνο σε μένα συνέβαιναν αυτό, σου είχα το γραφείο. Couples therapy για εξωσυζυγικά ζευγάρια. Το οποίο εξακολουθούν να είναι ζευγάρια φυσικά. Πάλι ζευγάρια είναι και πάλι τα θέματα τους έχουν. Βέβαια, είναι ζευγάρια τα οποία αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα κάποια. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στα ετερόφιλα ζευγάρια, αλλά πολλά ισχύουν και για τα ομόφιλα ζευγάρια. Ξέρεις, Χάρη μου, μια φίλη στο κανάλι έχει σχολιάσει και δεν έχει και λάθος ότι τα περισσότερα θέματα που βγάζουμε είναι ετεροκανονικά. Δηλαδή, σαν να θεωρούμε απριόρι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ετεροφιλόφιλοι και ότι όλα τα ζευγάρια αποτελούνται από έναν άνδρα και μία γυναίκα και ότι δεν υπάρχουν άλλοι συνδυασμοί ζευγαριών. Και καλά κάνουμε να το τονίζουμε ότι είτε ετεροφιλόφιλο είναι ένα ζευγάρι είτε ομοφιλόφιλο είναι ένα ζευγάρι, οι περισσότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις σχέσεις τους είναι ίδιες. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους που σχετίζονται μεταξύ τους, δεν έχει σχέση το φίλο και ο ερωτικός προσανατολισμός. Ξέρεις, έχω μιλήσει πρόσφατα με ακτιβιστές στα θέματα της LGBTIQ κοινότητας και στην Ελλάδα για τη συγγραφή του τελευταίου μου βιβλίου και έχουμε καταλήξει στο ότι είναι καλύτερος όρος ερωτικός προσανατολισμός παρά σεξουαλικός προσανατολισμός για να τον χρησιμοποιούμε, γιατί ο όρος σεξουαλικός προσανατολισμός παραπέμπει στο ότι οι ομοφιλόφιλοι άνθρωποι ασχολούνται μόνο με το σεξ και όχι με τα συναισθήματα, ενώ ο όρος ερωτικός προσανατολισμός περιγράφει όλη την ολότητα των ανθρώπων και ερωτεύονται ανθρώπους του ίδιου φύλου. Μάλιστα. Άρα εμείς σας ακούσουμε και όσοι από εμάς δεν είμαστε σε ετεροκανονική σχέση, πάλι ισχύουν αυτά που μας λες. Αυτό μας λες δηλαδή. Μάλιστα. Okay.
Λοιπόν, να αρχίσουμε με τις τάσεις της απιστίας, δηλαδή ποιες είναι οι τάσεις της απιστίας. Σήμερα, όπως λέμε, τάσεις της μόδας, υπάρχουν τρεις τάσεις σήμερα. Η πρώτη είναι η ελεύθερη σχέση, open relationship, όπως λέγεται στα αγγλικά. Δηλαδή, λένε δύο άτομα, δύο συντρόφοι, ότι θα είμαστε μαζί, αλλά μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει χώρια ή μαζί. Δηλαδή να βρίσκουμε άλλους συντρόφους ερωτικούς, να κάνουμε τι θα κάνουμε. Για παράδειγμα, το ζευγάρι του Σαββατοκύριακου στη Γαλλία, υπάρχουν ζευγάρια τα οποία, ξέρω εγώ, από την Παρασκευή το απόγευμα μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, φιλοξενούν κάποιον άλλο ζευγάρι στο σπίτι τους, τρώνε, πίνουνε και κάνουν τα διάφορα τους. Τι αυτά πράγματα μας λες τώρα? Ναι, γίνονται αυτά, γίνονται. Είναι πολύ άμορους αυτοί, είναι πολυγαμικοί, τι είναι? Κάνουμε θέμα εμείς στο κανάλι μας. Είναι πολυγαμικοί, ναι. Και βασικά έχουν αποφασίσει ότι θα είμαστε μαζί, θα ζούμε μαζί, αλλά θα έχουμε ελεύθερη σχέση, θα συναντιόμαστε και με άλλα ζευγάρια. Και στη Γαλλία το λένε το ζευγάρι του Σαββατοκυριακού. Δεν το ξανά άκουσα. Ναι. Να μια χώρα στην οποία δεν θέλω να ζήσω. Η Γαλλία. Εντάξει, είναι η επιλογή του καθενός. Σοκαριστικά πράγματα του τα χάρη, σοκάρομαι. Σοβαρά. Συμβαίνω. Δημιουργούν όμως πολυπλοκότητες στις σχέσεις των ανθρώπων. Οπωσδήποτε δημιουργούν πολυπλοκότητες, γιατί μπορεί κάποιος από τους δύο συντρόφους να ερωτευτεί τον άλλον. Και υπήρχε περίπτωση που είχα άτομο στο γραφείο, το οποίο η κοπέλα ερωτεύτηκε τον άντρα και ο άντρας της ερωτεύτηκε τη γυναίκα του άλλου και παντρευτήκαν και μετά είχαν προβλήματα στην διαχείριση των οικονομικών. Δηλαδή, αλλάξαν, έγινε ένα αρχή. Συμβαίνουν αρκετά. Επίσης ήθελα να πω για τους swingers, τα οποία υπάρχουν και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αν θέλεις να σου δώσω το email, να δώσω το email στους ακροατές της Χάρη. Είμαστε ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Okay. Εντάξει, βασικά αυτά τα πράγματα υπάρχουν, έτσι τα λέμε χωρίς να τα κρίνουμε. Ναι, είναι swingers parties, τα οποία βασικά διοργανώνουν parties, τα οποία ζευγάρια πάμε με άλλα ζευγάρια, και είναι περισσότεροι από 10 άτομα, για παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλα, πώς το λέμε, άλλες επιλογές όταν κάποιος είναι σε ανοιχτή σχέση. Δηλαδή, λες ότι οι άνθρωποι που είναι σε ανοιχτή σχέση ανταλλάζουν συντρόφους, μπορεί να συνευρίσκονται με ένα άλλο ζευγάρι ή μπορεί να πηγαίνουν σε κάποια μέρη που γίνονται καταστάσεις swinger, που σημαίνει ανταλλάζουν συντρόφους, αυτό σημαίνει? Μάλιστα, ναι. Και επίσης ίσως το κάνουν και μόνοι τους. Δηλαδή έχουν αποφασίσει ότι θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε τι θα κάνουμε, αλλά εσύ μπορείς να πηγαίνεις με όποιους θέλεις και εγώ μπορεί να πηγαίνω με όποιους θέλω. Μια συμφωνία. Είναι μια τάση αυτό. Υπάρχει το triple σήμερα. Το λένε ότι το καινούριο couple είναι το triple. Δηλαδή στη Γαλλία υπήρχαν ζευγάρια τα οποία μια γυναίκα έχει δύο άντρες. Εσείς ζουν μαζί. Είναι τρίπολ ή θράπολ που το ονομάζω? Τρίπολ νομίζω. Mm. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Η δεύτερη τάση είναι, εγώ είμαι 100% μονογαμικός, μονογαμική, όταν είμαι σε σχέση. Κάποιος κάποια γνωρίζει κάποιον κάποια. Στην αρχή υπάρχει αυτόν το, θα το λέμε, είμαι ηφαίστειο. Μετά όταν περάσει λίγος καιρός μεταμορφώνομαι σε παγόβουνο. Stop. Χωρίζουμε και μετά ακολουθεί ο διάδοχος και το τραγούδι επαναλαμβάνεται. Αυτό το θεωρείς απιστία πάλι? Αυτόν ίσως δεν ξέρω αν είναι απιστία ή όχι. Ίσως να είναι απιστία, γιατί παράλληλα με τη σχέση μπορεί το έναν άτομο που χάνει αυτή τη σεξουαλική νορμή να αρχίζει να κάνει dating με άλλα άτομα, με τους διάδοχους ή τον διάδοχο. Okay. Ναι. Άρα τι θα ήταν πιο φυσιολογικό, ρε παιδί μου, λιγότερο απατηλό? Λιγότερο απατηλό νομίζω ήταν το άτομο να μιλήσει ανοιχτά στον σύντροφο του, να προσπαθήσουν να μπορεί να γίνει κάτι, γιατί υπάρχουν λύσεις, υπάρχει ψυχοθεραπεία, υπάρχουν συναδέλφοι οι οποίοι είναι ειδικευμένοι στη σεξολογία. Άρα όμως αν δεν γίνει κάτι, τότε εντάξει, το άτομο μπορεί να προχωρήσει. Αλλά αυτό το μοτίβο
του ενθουσιάζουμε, μπαίνω σε μια σχέση, δίνω με τα μούτρα, είμαι 100% εκεί, δηλώνω πλήρη μονογαμικότητα και μετά βαριέμαι, ξενερώνω, αποτραβιέμαι, αρχίζω να ψάχνω για τον αντικαταστάτη, την αντικαταστάτρια, χωρίζω ξαφνικά και βρίσκομαι αμέσως με άλλον ή με άλλην, είναι ένας άλλος τρόπος, έμμεσος, του να μην είσαι μονογαμικός, ενώ λες ότι είσαι μονογαμικός. Μάλιστα, πολύ σωστά. Λοιπόν, μετά έχουμε την τρίτη τάση, που το ξένο είναι πιο γλυκό. Μια έρευνα που διάβαζα στην Αμερική, άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εδώ, γιατί οι έρευνες που γίνονται σε άλλες χώρες μπορεί να μην ισχύουν για την κουλτούρα την κυπριακή, ελληνική. 60% των αντρών θέλουν τη σύντροφο άλλου και 30% των γυναικών τον σύντροφο άλλου. Για παράδειγμα, γνωρίζω ζευγάρια τα οποία είναι και φίλοι μαζί και ο ένας έχει σχέση με τον, πώς το λέμε, το άλλον άτομο, δηλαδή είναι δύο ζευγάρια, είναι πολύ καλοί φίλοι και βασικά το έναν άτομο είναι σε εξωσυζυγική σχέση με το φίλο. Γίνεται και αυτό, επειδή το ξένο είναι πιο γλυκό. Λοιπόν, αυτές είναι οι τρεις τάσεις του 2021. Όπως λέμε, σήμερα θα φορεθεί το κόκκινο, οι βάτες, το καρέ κλπ. Είσαι στο 80 χάρη και μιλάς για βάτες. Ναι. Στην Ελλάδα, πώς οι βάτες είναι. Βάτες τις λένε στην Ελλάδα? Δεν ξέρω. Στην Κύπρο μάτως λέγονται βάτες. Οι βάτες λένε αυτά τα πρόσθετα που βάζα στα σακάκια της δεκαετίας του 80 που σήκωναν τους ώμους πάνω. Βάτες τα λένε στην Κύπρο. Ναι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε με τα είδη της απιστίας. Ναι. Υπάρχουν τα είδη. Το πρώτο είναι το one night stand ή το friends, το άλλο είναι το friends with benefits, πάμε μαζί. Βασικά θα εξηγήσω, είναι το σεξ χωρίς ρομάντζο. Το one night stand, για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να πάει διακοπές σε ένα νησί το καλοκαίρι, να γνωρίσει κάποια κοπέλα και να κάνουν τι θα κάνουν και ως εκεί, να μην ξανασυναντηθούν. Τέλειος, ή κάποιος να πάει σε μια ξένη χώρα, να γνωρίσει κάποιον ή κάποια, να γίνει τι θα γίνει, stop. Άρα εδώ μιλούμε για σεξ χωρίς ρομάντζο. Το friends with benefits, δηλαδή νομίζω στα ελληνικά είναι φίλοι με ωφελήματα, είμαστε δύο άτομα, βρισκόμαστε μόνο για να έχουμε ερωτική επαφή, αλλά δεν υπάρχει ρομάντζο, δεν υπάρχουν συναισθήματα, παρόλο που τα πράγματα είναι δύσκολα όταν ένας από τους δύο ερωτευτεί. Εκεί έτσι γίνεται πιο πολύπλοκο το ισχύει. Και πόσο συχνά συμβαίνει, Χάρη, με αυτό το πράγμα? Πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Εγώ γι' αυτό είμαι εναντίον το Friends with Benefits. Δεν το θεωρώ μια... I don't consider it a viable option. Δεν το θεωρώ μια επιλογή η οποία θα δουλέψει. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό ο ένας από τους δύο να ερωτευτεί και ο άλλος να μην ερωτευτεί και να έχουμε χίλια μπερδέματα. Μάλιστα. Ναι. Και επίσης, τι πιο όμορφο πράγμα από τον έρωτα? Ναι, σίγουρα. Τα πιο όμορφα πράγματα. Γιατί να τον απεμπολούμε, γιατί να λέμε από την αρχή, εγώ γνωρίζω έναν άνθρωπο και λες σε κόβω, μόνο φίλοι με προνόμια, είμαι ωφελήματα μπορούμε να είμαστε, δεν μπορούμε να είμαστε κάτι παραπάνω. Αυτό δε, από μόνο του, δεν ξέρω, τώρα μιλάω προσωπικά, δεν μιλάω γενικά, είναι ξενερουά πράγμα, πολύ ξενερουά, πολύ ξενερωτικό να σου λέει άλλος, ξέρεις, θέλω κάτι μαζί σου, αλλά τι θες, friends with benefits. Όχι, εγώ λέω φίλους έχω πολλούς και καλούς και διαλεγμένους. Δεν θα φέρω τώρα άλλους φίλους. Να σκεφτώ μήπως δώσω benefits στους φίλους μου, αποκλείεται, γιατί είπαμε τους φίλους μου, δεν τους απαυτώνουμε. αυτό το γνωμικό στο κανάλι, δεν απαυτώνουμε τους φίλους μας. Εμείς δεν είμαστε υπέρ των friends with benefits. Ενώ σαν επιλογή που να τη συστήνουμε στον κόσμο, να μια καλή ιδέα πώς να προχωρήσεις με την ερωτική σου ζωή being friends with benefits. Ναι. Σίγουρα. Βασικά αυτά που λέω τώρα είναι από την κλινική μου εμπειρία, αλλά θα αναφέρω και κάποιες... Το παρεξηγήσετε ότι έχει και προσωπική εμπειρία, ο άνθρωπος είναι από την κλινική του εμπειρία. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι δεν συστήνομαι οτιδήποτε, ενώ καθένας ή κάθε μια μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι δικόν του, δικόν της το κορμί. Άρα δεν είναι δικό μου. Ευτυχώς που λες κορμί και δεν λες το συγκεκριμένο εργαλείο, να έχουμε και πρόβλημα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το δεύτερο είδος απιστίας είναι η πλατωνική σχέση. Και θα βάλω απιστία έναν ερωτηματικό. Και βασικά είμαι ερωτευμένος ή ερωτευμένη με κάποιον, κάποια, αλλά δεν κάνουμε σεξ και μπορεί καν να μην το ξέρει. Δηλαδή
είμαι ερωτευμένος με τον διευθυντή μου, είμαι ερωτευμένη με τον, ξέρω εγώ, ένα γείτονα, είμαι ερωτευμένη με τον ηλεκτρολόγο κλπ. Αλλά δεν υπάρχει οτιδήποτε το σεξουαλικό. Και το τρίτο είναι 2-1, δηλαδή είναι μια σχέση αγάπης, η οποία υπάρχει και το σεξ, ο έρωτας, και υπάρχουν συναισθήματα βασικά και σεξουαλική ερωτική επαφή. Επίσης, έχουν γίνει κάποιες έρευνες των νευρωνικών δίκτυων στον εγκέφαλο, το οποίο αφορά πρώτον τη σεξουαλική επιθυμία, τη ρομαντική επιθυμία, που είναι η πλατωνική αγάπη, και την προσκόλληση. Ειδικά εδώ μιλούμε για game over τις σχέσεις, ειδικά όταν οι γυναίκες απιστήσουν. Η απιστία συμβαίνει όταν τα τρία αυτά συστήματα δεν συλλειτουργούν για το ίδιο τέρι. Άρα εδώ μιλούμε και για βιολογικούς παράγοντες της απιστίας. Δηλαδή η σεξουαλική επιθυμία έχει να κάνει καθαρά με το κορμί και τις ορμόνες, η ρομαντική επιθυμία έχει να κάνει με την πλατωνική αγάπη των εγκέφαλων, μάλιστα, και τα συναισθήματα, και η προσκόλληση έχει να κάνει με τη συνδεσιμότητα των δύο ανθρώπων. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Και η απιστία λέει συμβαίνει όταν τα τρία αυτά συστήματα δεν συλλειτουργούν για το ιδιοντέρι. Δηλαδή αν έχω για άλλον άνθρωπο ρομαντική επιθυμία και προσκόλληση, αλλά για άλλο σεξουαλική επιθυμία, τότε θα πιστήσω. Ή αν έχω για άλλον άνθρωπο σεξουαλική επιθυμία και για άλλον ρομαντική επιθυμία και σεξουαλική και για άλλον προσκόλληση, πάλι θα πιστήσω. Ναι. Μάλιστα. Επίσης, κάποιοι με ρωτούν, αυτός ή αυτή που θα απιστήσει, θα το ξανακάνει, και υπάρχει μια έρευνα στη Γαλλία που γίνεται το 2016, αυτοί που έχουν απατήσει μια φορά έχουν τρεις φορές την πιθανότητα να απατήσουν ξανά το σύντομο. Wow. Και όπως λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι, once a cheater, always a cheater. Always a cheater, ναι. Και εδώ μιλούμε για τον γιατόν ή την, γιατί μιλάμε και για άντρες και για γυναίκες, ο κατασυρωήν άπιστος, άπιστη, όχι ο κατασυρωήν. Serial cheater. Ακριβώς, ακριβώς. Και βασικά, practice makes perfect. Δηλαδή η πρακτική τελειοποιεί. Την πρώτη φορά κάποιος μπορεί να νιώθει ενοχές, να φοβάται μήπως γίνει αντιληπτός. Τη δεύτερη φορά θα είναι πιο εύκολο, την τρίτη φορά θα πάρει δοκτοράτο. Εδώ μιλάμε για έκρηση της αδρεναλίνης και για πολλούς είναι χόμπι. Όμως το παραμίλεις κιόλας που έχει να κάνει με τους εθισμούς. Μάλιστα, και κάποιοι βασικά δεν θα φτάσουν μέχρι το δοκτοράτο, ίσως φτάσουν μέχρι το πτυχίο, μέχρι το μεταπτυχιακό. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Μα τι ωραία. Χάρη, θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο. Πολύ ωραίο αυτό τώρα, να το βάλω στο σελίδα μου. Πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Το έχει φτιάξει τέλειο και έβαλε και εικόνες και έβαλε και ένα player. Ποιο player έβαλε, Θεέ μου? David Beckham. Επειδή είναι player στο ποδόσφαιρο, επειδή είναι player στη ζωή. Εντάξει, είναι player, football player, γι' αυτόν τον έβαλα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Έχουμε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα, δεν μου είπε τίποτα. Δεν σου είπε τίποτα ο David Beckham αν είναι player. Μάλιστα. Και βασικά, ποιος είναι ο player? Είναι ο ξερόλας, δηλαδή τα ξέρει τα πάντα, ανεξάρτητος, δυναμικός, είναι απρόβλεπτος, είναι θρασής. Και εγώ τον λέω και το συνικό τείχος, δηλαδή δεν μπορείς να τον περάσεις, δεν ξέρεις τι σκέφτεται, τι έχει μέσα του. Πολλοί πάνε αμέσως στο ψητό, και στο τέλος goodbye and thanks for all the fish, υπάρχει μια εκφράση που λένε οι Άγγλοι. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Βασικά κάνει αυτό που κάνει, παίρνει τον άπειρο, παίρνει τα δαχτυλίδια της απιστίας και πάει στο επόμενο θύμα, σε εισαγωγικά. Και δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί players στην αγορά, στο μπαζάρι. Έχει πολλούς. Έχει πάρα πολλούς, ναι, δυστυχώς. Και γυναίκες και άντρες, για να μην μιλάμε μόνο για άντρες. Δεν έχει γυναίκες, εννοείται. Ναι, και το ενδιαφέρον είναι ότι έχει γίνει μια έρευνα στην Αγγλία που έδειξε ότι μόνο 5% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι ο σύντροφος τους τους απάτησε ή θα τους απατήσει. Και αυτό ίσως δείχνει ότι εμπιστευόμαστε πολύ τους συντρόφους μας.
Περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, μάλιστα. Οι προσωπικότητες τώρα που είναι πιθανόν να πιστήσουν, έχει γίνει μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο Μπράτλι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Συνήθως είναι εξωστρεφείς δυναμικοί, εγωιστές ατομιστές, είναι ασυνεπείς, είναι συναισθηματικά ασταθείς, ανοιχτόμυαλοι, βάζω έναν ερωτηματικό, και βασικά οι αξίες τους είναι διαφορετικές, από δεν έχουν πρόβλημα να το κάνουν. Μετά να μιλήσουμε για τη θεωρία προσκόλλησης, η οποία παρέχει ένα χρήσιμο πλαίσιο για την πρόβλεψη της συζυγικής απιστίας. Όμως, οι περισσότερες ερευνές έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ προσκόλλησης και απιστίας σε άγαμα άτομα, όχι σε άτομα που είναι σε παντρεμένοι. Και εδώ υπάρχουν δύο πράγματα βασικά. Είναι μια μελέτη που, για προσκόλληση που έγινε στην Αγγλία. Το άγχος προσκόλλησης δεν σχετίζεται με την απιστία. Και εδώ μιλούμε για άτομα αγχωτικά. Άτομα ανασφαλή που είναι σε μια σχέση. Anxious, πώς το λέμε, attachment style. Και η αποφυγή προσκόλλησης, δηλαδή εδώ μιλάμε για avoidant attachment style, δεν σχετίζεται με την απιστία. Ναι. Επίσης, δεν ξέρω. Άρα, ο τρόπος με τον οποίο έχουμε συνδεθεί με τη μάνα μας, ο υγιής ή όχι, δεν θα μας επηρεάσει για το θα πιστήσουμε ή όχι. Μάλιστα. Άρα, δικαιολογίες του τύπου δεν με αγαπούσε πολύ η μαμά μου όταν ήμουν μωρό, γι' αυτό σε έχω απατήσει, δεν πιάνω το. Όχι. Γιατί έχουμε μιλήσει και στα σεμινάρια που κάναμε για τα συναισθήματα, για τη θεωρία της προσκόλλησης και τους τύπους προσκόλλησης. Άρα, αυτή η μελέτη που έγινε στην Αγγλία αποδεικνύει ότι δεν παίζει ρόλο η μορφή της προσκόλλησης για το αν κάποιος είναι περισσότερο πιθανό να απατήσει ή όχι. Μάλιστα. Η άλλη ερώτηση είναι, συγγνώμη, αν υπάρχει γονίδιο απιστίας και έχει γίνει μια έρευνα, έχει αρκετές ερευνές, υπάρχει μια ορμόνη, λέγεται βαζοπρεσίνη. Αυτή η ορμόνη έχει ισχυρές επιδράσεις στην κοινωνικότητα, στην κοινοτικότητα, στην εμπιστοσύνη, την ασυναίσθηση, τους σεξουαλικούς δεσμούς κλπ. Έτσι είναι λογικό ότι οι μεταλλάξεις των γονίδιων υποδοχεία της βαζοπρεσίνης θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σεξουαλική συμπεριφορά του ανθρώπου. Άρα έχουν κάποια γενετική προέλευση. Υπάρχει γενετική πρόλευση, αλλά πάντα σίγουρα υπάρχει ένας συνδυασμός και του περιβάλλοντος, αλλά και των γονιδίων, των γενετικών παραγόντων. Τώρα να δούμε, όταν η απιστία μας χτυπάει το θηροτηλέφωνο, όχι την πόρτα, γιατί τώρα έχουμε πολυκατοικίες περισσότερο, άρα είναι το θηροτηλέφωνο. Βασικά, μετά την αρχική αποκάλυψη της απιστίας, συχνά και οι δύο συντρόφοι αρχίζουν να νιώθουν κατάθλιψη, λύπη, στεναχωρία, άγχος επίσης, και το αίσθημα βαθιάς απώλειας. Δηλαδή τα πάνω έρχονται κάτω, τα κάτω πάνω. Οι αντιδράσεις του συντρόφου που πληγώθηκε μπορεί να περιλαμβάνουν έντονο στρες, συμπτώματα παρόμοια με εκείνου της διαταραχής του μετατραυματικού στρες. Είναι ένα τραύμα για αυτό που δέχτηκε την απιστία, και βασικά στις πιο συχνές αντιδράσεις της απώλειας, της αθωότητας και των ψευδών υποθέσεων περιλαμβάνεται η συνεχής ανάλυση των λεπτομεριών της απιστίας. Δηλαδή, το άτομο που έχει δεχτεί την απιστία θέλει να μάθει, έχει πάρα πολλά γιατί, πάρα πολλά πώς. Η ανακάλυψη των σημαδιών της προδοσίας, η σωματική υπερδιέγερση επίσης, αναδρομές και οι διεισδυτικές εικόνες. Δηλαδή, είναι παρόμοια πράγματα που έχουμε στο μετατραυματικό στρες, και το μεγαλύτερο ψυχικό τραύμα, δηλαδή αυτοί που πληγώνονται περισσότερο, που τραυματίζονται περισσότερο, είναι αυτοί που είχαν τυφλή εμπιστοσύνη 100% στον σύντροφο τους και ήταν ανυποψίαστοι. Δηλαδή, πίστευα ότι ποτέ ο σύντροφος μου δεν θα με απαντήσει. Ειδικά αν έτρεφα ψευδεσθήσεις, παραβλέποντας συμπεριφορές και αντιδράσεις του συντρόφου του σε μια προσπάθεια ανάρνησης της πραγματικότητας. Τώρα, ο άπιστος σύντροφος νιώθει φόβο. Ίσως να νιώθει φόβο ότι θα τιμωρείται για πάντα, άρα αυτόν που έχω κάνει έχω μαύρο πινακιστεί, ενώ παράλληλα ίσως να πεθεί για τα χαμένα του όνειρα που συνδέονται με την απιστία,
Βασικά, οι δύο συντρόφοι, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Δηλαδή, ο απατημένος κλαίει γιατί έχει απατηθεί και αυτός που έχει απαντήσει κλαίει γιατί έχασε την εξωσυζυγική του περιπέτεια και το πάθος του. Ο καθένας κλαίει για άλλους λόγους. Μάλιστα. Αλλά και ίσως αυτός που έχει απατήσει να κλαίει για τον γάμο του. Δηλαδή, να έχει μετανιώσει για αυτό που έκανε. Υπάρχουν που μετανιώνουν, υπάρχουν που δεν μετανιώνουν. Βασικά, ο καθένας κλαίει, όπως είπες, για τους δικούς του λόγους. Και η αλήθεια είναι ότι όταν αποκαλυφθεί η απιστία, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να αλλάξουν αρκετά τα πράγματα και επίσης να εμφανιστούν έντονα προβλήματα, επαναλαμβανόμενες κρίσεις, και είναι μια αφορμή να αναδυθούν στην επιφάνεια όλα όσα μπορεί να υποβόσκουν τόσο καιρό. Άρα εδώ μιλούμε για να προϋπήρχαν προβλήματα, και το σημαντικό είναι ότι αυτή η αποκάλυψη κλονίζει την εμπιστοσύνη, η οποία εμπιστοσύνη είναι πολύ δύσκολο να ξανακερδιθεί. Σίγουρα η απιστία είναι καταστροφική, είτε πρόκειται για παντρεμένα ζευγάρια είτε όχι. Είναι αυτό ότι η εμπιστοσύνη που πλήττεται χρήζει άμεσης αντιμετώπιση προκειμένου να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Τα καλά νέα είναι ότι αν θέλουν και οι δύο συντρόφοι είναι ειλικρινείς, μπορούν να ξεπεράσουν την απιστία, αν θέλουν με τη βοήθεια κάποιου ειδικού. Από την άλλη, τα κακά νέα είναι ότι αν το ζευγάρι δεν προσπαθήσει εν καιρός, αυτό σημαίνει πως της επιτρέπει να εξελίσσεται υπόγεια, δηλητηριάζοντας ακόμα περισσότερο την υπάρχουσα κατάσταση. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, πώς βλέπουν οι άντρες και οι γυναίκες την απιστία? Μια πρόσφατη μελέτη του 2017, θυμούμε καλά, στο Journal of Sexual and Relationship Therapy, αναφέρει ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανόν να αναστατωθούν, δηλαδή να τους πειράξει πιο πολύ η συναισθηματική απιστία, και οι άντρες από τη σεξουαλική απιστία. Οι γυναίκες βασικά ψάχνουν συναισθηματική πληρότητα, ενώ οι άντρες ψάχνουν σεξουαλική πληρότητα συνήθως. Δηλαδή, δεν λέμε, μπορεί να υπάρχουν άντρες οι οποίοι ψάχνουν και συναισθηματική πληρότητα, όπως και οι γυναίκες που ψάχνουν σεξουαλική πληρότητα. Και βασικά για τους άντρες τώρα, ήταν απλά μια σεξουαλική περιπέτεια, εγώ εσέναν αγαπώ, είναι κάτι που μας μαθαίνουν από μικροί. Δηλαδή, παρέθεση, οι άντρες δικαιούνται να πιστούν, ενώ οι γυναίκες όχι, και είναι, οι άντρες έχουν το license to cheat. Πώς λέμε, license to cheat. James Bond. Εσύ το έχεις σκεφτεί τούτο? Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, και το license to cheat και το serial cheater τα έλεγα και εγώ από μόνη μου. Ταιριάζουν τα μυαλά μας, χάρη. Δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε. Έτσι είναι. Το serial cheater το έλεγα και εγώ. Πώς λέμε, serial killer. Ωραίο. Θα το βάλω αυτό το, η παρουσίαση του Χάρη, θα τη βάλω στην ιστοσελίδα μου, στα άρθρα, και θα βάλω το link από κάτω ώστε να τη δει, γιατί αξίζει τον κόπο. Και να την τυπώσει, θα τη βάλετε και πάνω στους τοίχους. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρέπει να διαβάζετε. Λοιπόν, τι εξομολογούνται άντρες και γυναίκες τώρα? Κάποια πράγματα που άκουσα στο γραφείο, ανώνυμα βέβαια. Νιώθω τύψεις. Ποτέ ξανά. Για 5 λεπτά η Δονής δεν θυσιάζω το γάμο μου. Με ρώτησα στο reception αν ήθελα παρέα όταν ήμουν σε επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό και παρορμητικά είπαν ναι. Δεν έπρεπε να το πω, την πλήγωσα. Είμαστε ακόμη μαζί, αλλά ξέρω ότι χάθηκε πλήρως η εμπιστοσύνη. Αν με ρωτούσαν αν θα το ξανά έκανα, θα έλεγα ναι. Έλειωνε στα χέρια μου, ενώ η κοπέλα έκανε στοματικό και προχτικό που η γυναίκα μου αηδιάζει. No comment. Ναι. Κάποιος άλλος έκανα σεξ με την κουμπάρα μας, δεν ένιωσα ποτέ άσχημα, τελικά χώρισα και παντρεύτηκα την κουμπάρα. Και κάποιος άλλος, η απιστία μου με βοήθησε να καταλάβω πόσο σημαντική είναι η γυναίκα μου, γιατί κόντεψα να τη χάσω. Έχω συναισθήματα για το άτομο X, αλλά όχι για τον άντρα μου. Μετά από τόσα χρόνια γάμου δεν με ελκύει σεξουαλικά, κοιμόμαστε σε διαφορετικά δωμάτια. Κύριε Χάρη, είμαι εδώ γιατί έχω υποψίες ότι η εξωσυζυγική μου σχέση με απατά με άλλη. Και δεν με ικανοποιεί σεξουαλικά, γι' αυτό πάω με άλλους, δεν νιώθω καθόλου άσχημα. Οκ.
Και αυτό είναι εντάξει. Δεν μπορώ να κρίνω αν είναι εντάξει ή όχι. Οι άνθρωποι που το κάνουν, νομίζω, ο καθένας έχει την ηθική του. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, πόσο συχνή είναι η απιστία? Είναι από τα πιο συχνά προβλήματα τα οποία έρχονται ζευγάρια να μας δουν για ψυχοθεραπεία. Και υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι το 15% των γυναικών και το 25% των ανδρών έχουν μια εξωσυζυγική σχέση εκτός γάμου. Άρα είναι αρκετά ψηλό. Επίσης, εδώ θα ήθελα να πω αν απιστήσει κάποιος, αν πρέπει να το πει ή όχι. Είναι όπως να δούμε μια μαργαρίτα, να το πω, να μην το πω, να το πω, να μην το πω. Σε εξομολογήσεις. Και κάποιοι λένε ας συμβεί κάτι μόνο μια φορά, είναι απαραίτητο να το πούμε ή όχι. Ίσως υπάρχουν περιπτώσεις που είναι καλύτερο να μην το πούμε για να προστατεύσουμε τον άλλον από το να τον πληγώσουμε, αλλά η κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Δηλαδή τι είναι σωστό για μένα μπορεί να είναι λάθος για σένα. Πάντως αυτόν το 15% των γυναικών και 25% των ανδρών που έχουν μια εξωσυζυγική σχέση εκτός γάμου, δεν είναι τόσο ψηλό. Ναι. Νομίζω ότι η μελέτη δεν είναι ακριβής. Νομίζω είναι πιο ψηλό. Πιο ψηλό, ναι. Εδώ μιλούμε για unbiased δεδομένα, γιατί κάποιος που μπορεί να ερωτηθεί μπορεί να πει ότι εγώ δεν το κάνω, αλλά να το κάνω. Εν τω μεταξύ, η μελέτη αυτή έχει γίνει στην Αμερική. Αλλά σίγουρα υπάρχει κάποια, πώς το λέμε, biased, κάποιον biased. Βεβαίως υπάρχει. Μάλιστα. Από την προσωπική μου εμπειρία είναι πολύ πιο ψηλό. Λοιπόν, το άλλο θα ήθελα να πω και είναι οι συνήθεις λόγοι που κάνει απιστία κάποιος. Εδώ θα έλεγα θέλω το σκύλο χορτάτων και την πίτσα ολόκληρη. Κάποιοι λόγοι είναι ο θυμός. Τώρα να δεις τι θα σου κάνω, με απάτησες, θα σε απατήσω. Σε άλλες περιπτώσεις η σεξουαλική επιθυμία, δηλαδή μιλάμε για χαμηλό λίπητο του συντρόφου, εγώ θέλω κάθε μέρα ο σύντροφος μου βαριέται, έλλειψη αγάπης, δηλαδή εδώ φεύγει απώλεια πάθουση του ενδιαφέροντος, παραμέληση, κάποιος άλλος λόγος, δεν μου δίνει προσοχή, με παραμελεί, δεν με σέβεται, δεν με κάνει να νιώθω ελκυστική. Άλλος λόγος είναι η δέσμευση, δηλαδή ένας σύντροφος δεν είναι τόσο αφοσιωμένος όσο ο άλλος ή και οι δύο συντρόφοι δεν κατάλαβαν ότι η σχέση ήταν αποκλειστική, ειδικά στην αρχή. Ειδικές συνθήκες, για παράδειγμα κάποιος μπορεί να ήταν μεθυσμένος, να ήταν σε διακοπές, να είχε πάρα πολύ άγχος. Άλλος λόγος είναι η αυτοεκτίμηση. Δηλαδή επιδιώκει κάποιος να αυξήσει την αυτοεκτίμησή του κάνοντας σεξ με πολλαπλούς συντρόφους και κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να τρώνε μόνο όσπρια, θέλουν και χάμπουργκερς, θέλουν και άλλα πράγματα και στέικ, έτσι θέλουν να ζήσουν το σεξ όσο πιο... Δεν μπορώ να ακούσω να ακούω την κουβέντα, δεν μπορώ να τρώω μόνο φασόλια. Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα τα φασόλια είναι εξαιρετικό φαγητό, ειδικά άμα ξέρεις το μαγειρέψεις γίνεται τέλειο. Μάλιστα. Και δεύτερον, επειδή άμα δεν έχεις φαντασία, νομίζεις ότι μόνο ένα φαγητό μπορεί να μαγειρέψει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί να μαγειρέψει πολλά φαγητά. Σίγουρα. Τέλος πάντων. Είμαι λίγο αυστηρή σε αυτά. Ναι. Αυτά συμφωνώ. Διαφωνώ. Είναι πράγματα από την κλινική μου εμπειρία, τα οποία τα έχω ακούσει. Ναι. Μα είναι μια κουβέντα που λέγεται. Δηλαδή είναι ένα κοινωνικό στερεότυπο, ίσως μια κοινωνική προκατάληψη ότι ένας άντρας δεν μπορεί να τρώει κάθε μέρα φασόλια. Θέλει να φάει και άλλο φαγητό. Για τις γυναίκες δεν θα το πούν αυτό. Για τις γυναίκες δεν θα το πούνε αυτό. Για τις γυναίκες θα πούνε είναι προβληματική. Λένε μια λέξη απέσια που δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω. Φυστά. Δεν θα την πω γιατί είναι πολύ σεξιστική για τις γυναίκες. Εάν μια γυναίκα απατήσει, σημαίνει ότι είναι ένα ανήθικο πρόσωπο που έχει πρόβλημα λειτουργικότητας και δεν σέβεται το σώμα της και ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματός της. Ενώ αν ο άντρας απατήσει, είναι άντρας. Δεν μπορεί να τρώει κάθε μέρα φασόλια. Mm-hmm. Άσε που εγώ μπορώ να μαγειρέψω 20 διαφορετικά φαγητά με βάση τα φασόλια. Δεν το συζητώ αυτό. Και ο κάθε έξυπνος άνθρωπος μπορεί να το κάνει, αλλά τι βλακίες είναι αυτές. Sorry. Συγγνώμη. Έχει βγει η Βασιλική Μαθιουδάκη από μέσα. Η Βασιλική Μαθιουδάκη είναι μια φίλη στο κανάλι, η οποία είναι έτσι πολύ. Σταράτα και τσι. Πάμε και κάτω. Πάμε κάτω. Ναι. Λοιπόν, ας παίξουμε το παιχνίδι, είναι απιστία ή όχι. Το τι είναι η απιστία, βασικά, ρωτήσεις 100 ανθρώπους, θα σου δώσουν διαφορετικές απαντήσεις.
Και θα ήθελα να ρωτήσω τώρα αν είναι απιστία να βλέπεις κάποιον, κάποια, αλλά φυσικά να μην αγγίζεις. Εγώ προσωπικά λέω όχι. Και θα, αν κάποιος αγοράσει έναν έργο τέχνης, δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναπάς στο μουσείο να δεις μια έκθεση. Για παράδειγμα, δεν ξέρω τι νομίζεις εσύ. Δηλαδή κάποιος να κοιτά κάποιαν άλλην, αλλά όχι σεξουαλικά, απλά να πει τι ωραία γυναίκα είναι αυτή, ξέρω εγώ τι όμορφος άντρας είναι αυτός. Λοιπόν, το δεύτερο, άλλη ερώτηση, είναι η απιστία να έχουμε φαντασιώσεις με τον Ρόκο ή την Εμμανουέλα. Μα τι πάλι με Ρόκο ή την Εμμανουέλα, μα ο κόσμος δεν καταλάβει, έχει άλλους porn stars τώρα. Okay, ο καθένας μπορεί έμεινε να... Έμεινε στη δεκαετία του 90, ρε Χάρη. Okay, δεν ξέρω ποιοι είναι. Αν και οι ταινίες της Εμμανουέλας, τις οποίες έχω δει κάποιες, είναι εξαιρετικές ταινίες, είναι soft, δεν είναι hard, και, είναι, και μπορούν να χρησιμεύσουν και ως εκπαιδευτικές για ζευγάρια. Μάλιστα. Δεν είναι καλής ποιότητας υλικό. Okay. Μη σου πω είναι και στη δεκαετία του 80 που ήταν αυτή η στάρη Εμμανουέλα, δεν είναι. Νομίζω. Που ήταν η Εμμανουέλα που πήγαινε στη μια χώρα, στην άλλη, δεν ξέρω εγώ τι. Έχω δει μερικές έτσι ενδεικτικά σε κάποια περίοδο που έψαχνα για να βρω εκπαιδευτικές ταινίες να συστήσω σε ζευγάρια τα οποία δεν είχαν πείρα πριν από το γάμο τους και ήθελαν μαζί να μάθουν πράγματα. Έψαξα λίγο τη βιβλιογραφία και είδα ότι αυτές είναι πιο εστιασμένες, αυτή η σειρά της Εμμανουέλας είναι πιο εστιασμένη στο συνέστημα και στην τρυφερότητα παρά σε αυτήν καθ' αυτήν την πράξη η οποία στη σύγχρονη εποχή παρουσιάζεται, στις σύγχρονες ταινίες παρουσιάζεται πολύ μηχανική, πολύ μεγενθυμένη. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το στοιχείο το καθαρά σεξουαλικό, ήταν ερωτικό, ρομαντικό, ολοκληρωτικό, ναι. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό το θέμα έγινε μια έρευνα, λέγεται το Sex and Romance Survey, το 2010 στην Αμερική, και έχουν βρει ότι 25% έχουμε φαντασιώσεις τουλάχιστον μια φορά την ημέρα με άλλα άτομα, έστω και ένα δευτερόλεπτο, 25% περισσότερο από μια φορά την ημέρα, και οι άντρες βασικά είναι 5 φορές περισσότερο. Τώρα η ερώτηση είναι, αν κάνεις έρωτα σεξ με τον σύντροφο σου και φαντασιώνεσαι τον άλλο, είναι απιστία αυτόν ή όχι? Όχι, τίποτε. Μια χαρά είναι, ναι. Φυσικά και είναι απιστία, δεν είναι? Ναι, μάλλον. Εσύ τι νομίζεις? Εγώ πιστεύω πως ναι, σίγουρα. Ναι. Να το δούμε πιο μετά. Να δούμε στην πορεία. Μάλιστα. Επίσης, είναι απιστία η στενή φιλία. Δηλαδή, ακούμε πολλές φορές γυναίκες που κάνουν παράπονα στους συντρόφους τους γιατί να κάνεις παρέα με την Μαρία, για παράδειγμα, και ζηλεύουν. Εγώ προσωπικά πιστεύω όχι, αν είναι φιλία, όχι ερωτική ή σεξουαλική φιλία, αλλά μήπως κάποιες φορές ο πιστός φίλος, πιστή φίλη προκαλεί. Ξέρω ζευγάρια τα οποία έχουν χωρίσει λόγω του ότι ο ένας σύντροφος είχε στενή φιλία με έναν άλλον άτομο. Μόνο λοιπόν, στενή φιλία. Μόνο στενή φιλία, χωρίς τίποτα άλλο. Okay. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι άλλο, αλλά... Μπορεί να υπήρχε χαρή και να μην το παραδέχονται. Άντε. Ναι. Επίσης, είναι απιστία το ερωτικό φιλί. Και εδώ έχουμε διάφορα φιλιά. Είναι το ρομαντικό φιλί του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Είναι το σεξουαλικό φιλί του Ρόκο και της Εμμανουέλας. Πάλι. Και επίσης είναι... Δεν είναι στις βιντεοκασέτες, Χάρη. Μάλιστα. Και είναι... Πρέπει να βρω ένα DVD. Είναι στις βιντεοκασέτες. Online. Λοιπόν, και η ερωτική σκηνή είναι ερωτικό φιλίν. Η ερωτική σκηνή σε μια μεξικάνικη σαπουνόπερα, δηλαδή είναι απιστία το φιλίν της Ροζαλίντα με τον Χουάν Αντώνιο Ροτρίγκες τε Σαντιάγο τε Κομποστέλα. Ναι, θέλεις και με μεξικάνικα, έβλεπε και μεξικάνικα, Χάρη. Δεν βλέπω. Λοιπόν, Χάρη, η πιο ωραία σειρά για να δει ο κόσμος, η οποία αποτελεί απιστία να τη δει μόνος του, χωρίς το τέρι του και φαντασιωθεί, είναι το το Bridgerton στο Netflix. Είδες το? Όχι. Πρέπει να δεις το Bridgerton. Είναι καταπληκτική σειρά. Θα ξεχάσεις και Ρόκους και Μανουέλες και όλα. Bridgerton. Αν το λέω σωστά. Ναι. Είναι εξαιρετική σειρά. Είναι σειρά εποχής, βασισμένη σε τα ομώνυμα μυθιστορήματα. Αλλά είναι εξαιρετικό το πώς περιγράφει
την της ερωτική αφύπνιση μιας κοπέλας 16 χρόνων, Bridgerton, ναι, η οποία ερωτεύεται με έναν άντρα μεγαλύτερο, ο οποίος πέρα 25-26 χρόνων πόσο είναι, ο οποίος όμως έχει μια πολύ δύσκολη παιδική ηλικία, έχει θέματα προσκόλλησης, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ο οποίος πιστεύει ότι δεν είναι ικανός να αγαπήσει. Και πώς ανακαλύπτουν μέσα από την πρώτη σεζόν αυτοί οι άνθρωποι την ικανότητα της αγάπης, η κοπέλα ανακαλύπτει και το σεξ, αλλά ο άντρας ανακαλύπτει τι σημαίνει ότι μπορώ να αγαπώ και τι μπορώ να κερδίσω μέσα από την αγάπη. Είναι εξαιρετικό. Και επίσης οι σκηνές στο 6ο και στο 7ο επεισόδιο είναι καθηλωτικές. Αυτό έχω να πω. Bridgerton. Πάγα. Έτσι ο κόσμος μπορεί να είναι σίγουρος ότι ακόμη είμαι ελεύθερη. Ότι βρίσκομαι τον Bridgerton. Όλος ο πλανήτης μιλά για τον Bridgerton. Πρέπει να το δεις, χαρέκινεται. Πρέπει να το δεις. Οτιδήποτε. Λοιπόν. Και βασικά όταν σκεφτόμουν για το ερωτικό φιλί, το μαθαίνουμε το παιχνίδι που κάλα που παίζαμε στα εφηβικά πάρτι. Εγώ εμένα είναι γι' αυτό που δεν με αφήνουν να πω στα πάρτι. Τώρα ξέρω, δεν με αφήνουν οι παπάδερες να πω στα πάρτι. Τώρα ξέρω. Ναι. Μετά γίνεται στα ενήλικα πάρτι. Μετά έχουμε το παιχνίδι που κάλα με τον τη σύντροφο και τα χμ. Όπως είπαμε, να μην λέμε τη λέξη στο YouTube, να μην μας το κόψει. Το παιχνίδι και τα χμ. Ναι, το χμ είναι το κουτσι κουτσι, το ξέρεις. Λοιπόν, επίσης υπάρχει παιχνίδι που κάλα με τον την εξωσυζυγική σχέση. Okay. Λοιπόν. Και κάπως έτσι μένεις μπουκάλα στο τέλος. Έτσι είναι. Ναι. Ναι. Το να σκέφτεσαι τον άλλον πιστεί ή όχι, το έχουμε πει αυτόν. Για παράδειγμα, κάνω σεξ με τον σύντροφο μου, αλλά σκέφτομαι την εξωσυζυγική μου σχέση ή σκέφτομαι τον Ράιαν Γκόσλινγκ, τον ηθοποιόν ή όποιον... Πάλε μην είσαι στο παρελθόν εσύ ρε Χαρή, με το ζόρι να αποκαλύψεις την ηλικία σου ρε φίλε. Πες κάτι πιο μοντέρνο. Μπορείς να πεις εσύ, δεν ξέρω. Όχι, εγώ ξέρω μόνο φάτσε, δεν ξέρω με σου λέει. Τώρα να βρούμε το όνομα του πρωταγωνιστή του Bridgerton. Και μου λέει μια φίλη μου, τον έψαξε εγώ αυτόν. Κοίτα στο Λονδίνο. Και έφυγε από το Λονδίνο και πήγε στο Λος Άντζελες για να γίνει διάσημος. Και δεν τον έκανα διάσημος ήταν στο Λονδίνο. Γιατί αυτή η φίλη μου είναι στο Λονδίνο τώρα. Θέλω να σου πω το όνομα του πρωταγωνιστή του Bridgerton. Να σου το πω. Είναι ένας τύπος, πολύ ωραίος, είναι, το πολύ ωραίος δεν έχει να κάνει μόνο με την εμφάνιση, έχει να κάνει και με την άβρα που βγάζει ο κάθε άνθρωπος. Πού είναι τον? Ρετζέ Ζαν Πέιτζ. Ρετζέ Ζαν Πάζ. Οκ. Εντάξει, να το χρησιμοποιώ τότε αυτό. Πού να πεις το όνομα του, τώρα γίνεται διάσημο, δεν στείλουμε παιδί. Οκ, ωραία. Λοιπόν, θα το χρησιμοποιούμε. Είναι μισός Άγγλος, μισός κάπου από την Αφρική. Αλλά είναι, τι να σου πω, είναι... ο ορισμός του νεαρού άνδρα, ο οποίος είναι γεμάτος ζωή, ζωτικότητα και είναι και αθώος συναισθηματικά, όχι ερωτικά. Αθώος, δηλαδή δεν έχει αγαπήσει ακόμη. Είναι φοβερό. Θυμάσαι τη Γαλαζία Λίμνη? Ναι. Αυτό είναι η ενήλικη version. Οκ. Μάλιστα. Ωραία. Θα σπάσει τα μία τον Bridgerton. Ναι. Λοιπόν. Και δεν παίρνουμε και χρήματα από το Netflix για να το προωθούμε. Λοιπόν. Η άλλη ερώτηση. Ο αυνανισμός είναι απιστία, δηλαδή να είσαι σε σχέση και να αυνανίζεσαι. Κάποιες φορές υπάρχει μοναξιά. Δηλαδή μπορεί το ζευγάρι να μην κάνει σεξ. Ή κάποιος κάποια να κάνει σεξ μπροστά στον υπολογιστή, βλέποντας κάποια ταινία. Είχα διαβάσει κάτι τον αυνανισμό με πορτοκάλι στο στόμα. Δεν μου λέω πράγμα, κάπου το διέβασα, δεν θυμάμαι. Γι' αυτό είναι πόπο την τελάρα, πόπο την τρέλα. Τι γράψει ο άνθρωπος, αυνανισμός με πορτοκάλι στο στόμα είναι ίσως έντονος οργασμός και βιταμίνη, πρόληψη κρυολογήματος. Με πορτοκάλι στο στόμα, ολόκληρο πορτοκάλι. Δεν ξέρω, η κλεμεντίνα, δεν ξέρω. Η λεμόνη μπορεί να είναι εσπεριδοειδή. Θα μας μορφώσει σήμερα, θα μας εξομορφώσει σήμερα. Σε εξομορφώσει η Χάρης Βασιλιάδης. Άλλο φρούτο να έγκαμε, εσπεριδοειδές, οκ.
Δεν ξέρω, το πορτοκάλι για κάποιο λόγο είναι η βιταμίνη C, η βιταμίνη Γ. Μα το πορτοκάλι μέσα στο στόμα σου χωρεί, ένα κομμάτι πορτοκάλι. Γιατί εγώ έτσι όπως τώρα δεν ξέρω τα κόλπα. Ναι. Αν πνιγείς. Το είχα διαβάσει. Συγγνώμη. Αν πνιγείς. Όχι, Παναγία μου. Ούτε πορτοκάλια μπορώ να φάω, έχω διαβήτη, ούτε τίποτε. Είμαστε μια χαρά. Συνεχίζουμε. Θα δούμε τον Bridgerton. Εμείς θα δούμε τον Bridgerton. Εσείς θα πάτε πορτοκάλι. Αν δεις την ταινία θα με θυμηθείς. Τη σειρά θα με θυμηθείς. Επόμενη ερώτηση. Το online flirt είναι απιστία? Εγώ πιστεύω πως ναι. Δηλαδή ακόμα και αν τα σώματα δεν αγγίξουν ποτέ, κάποιος μπορεί να βλάψει σοβαρά τη σχέση του. Βεβαίως. Ναι. Άλλο πράγμα. Είναι απιστία το sexting? Sexting τι είναι? Βασικά στέλνω μέσω τηλεφώνου ή computer sexy μηνύματα και φωτογραφίες, συνήθως selfies, από το βόρειο μέχρι το νότιο ημισφαίριο. Είχα διαβάσει μια έρευνα ότι για τις γυναίκες που έχει γίνει στην Αγγλία, ναι, για τους άντρες όχι. Και διάβασα κάπου πάλι στο ίντερνετ κάποια, πώς το λέμε, μηνύματα που αλλάζουν οι δύο, πώς το λέμε, τα δύο άτομα, για παράδειγμα τα μετάφρασα από τα αγγλικά, μακάρι να ήσουν εδό. Και βάζει έναν doggy style, αυτόν τα χαμογελαστά προσωπάκια, αλλά ήταν doggy style. Κάποιον άλλο στείλε μου. Κάποιος να κόψει το ίντερνετ του Χάρη του Βασιλιάδη, γιατί παραμορφώνεται. Μάλιστα. Κάποιος να του κόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όπου την πελάρα να μας την πει. Όπου την τρέλα θα μας την πει για τους Έλληνες. Ναι. Αρέσκεις μου, Χάρη, πάρα πολύ. Χάρη μου, διασκέδασες με, αφού χτες μου το στείλες, γελούσα μόνη μου πώς είναι ώρα. Με το πορτοκάλι, με το emoji doggy style. Εν τω μεταξύ, πού βρίσκουμε το Monkey Dojo Style? Δεν το έχω δει καμιά φορά, τέλος πάντων. Εγώ το έχω δει, αλλά... Το τηλέφωνο μου είναι πολύ αθώο. Οκ, και το δικό μου, ναι. Λοιπόν, στείλε μου... Με το δικό μου, μπαίνω από τον υπολογιστή στο διαδίκτυο, από τον υπολογιστή στο διαδίκτυο, να διαβάσω αυτά, τηλέφωνο μου είναι αθώο. Μάλιστα. Κάποια άλλα μηνύματα, στείλε μου μια φωτογραφία από τα καυτά σου στήθη. Ότι έχεις βλέπω... ξέρω στην άλλη τα στήθη καυτά, ρε. Μα αφού είναι τόσο ξεκάθαρο ότι θα διαβάζεις κάπου. Λοιπόν... Το παρακάτω, δεν μπορώ. Διάβασ' το παρακάτω, σε παρακαλώ, μάλιστα, βλέπω το τριχωτό σου στήθος και λιώνω. Μια γυναίκα του γέννη. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Είναι απιστία η σχέση με τη μάνα του, της ή του γονείς? Τι ωραία παιδιά, το PowerPoint βρίσκεται στην ιστοσελίδα μου. Στην περιγραφή του βίντεο θα είναι το άρθρο μου, το PowerPoint του Χάρη, γιατί δεν πρέπει να χάσετε αυτή τη φωτογραφία της μαμάς και του ιού. Σε κάπου έχω γράψει ότι σε ένα χωρισμό φταίνε πάντα δύο. Και αυτός και η μάνα του. Τριγωνοποίηση. Το τρίγωνο το περμούδο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε κάποια κατευθυντήριες οδηγίες. Ποια είναι τα σημάδια της απιστίας? Σε πιάσα στα πράσα, πουλάκι μου. Εδώ η φωτογραφία στα αριστερά είναι η συγγραφέας detective, είναι μια σειρά στην τηλεόραση. Νομίζω λέγεται Jessica Fletcher, νομίζω, αν είναι το όνομα της, το σωστό. Η κοπέλα έχει πάρει Όσκαρ δευτέρου γυναικείου ρόλου στην ταινία που έπαιξε Gaslight, το 42. Μάλιστα. Και είναι αποκάλυψη, όταν παρακολούθησα την ταινία, την Gaslight ήταν πολύ νεαρή εκεί. Γιατί όταν ήμουν μικρή την έβλεπα που έπαιζε ο συγγραφέας detective, ήταν ένα από τα αγαπημένα μου έργα. Να πω το όνομα της, ένα λεπτό. Έχω εδώ ένα τηλέφωνο και έχει και το Sherlock Holmes. Και ο Sherlock Holmes. Βασικά τώρα μιλούμε πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει ή κάποια να καταλάβει ότι ο σύντροφος του ή η σύντροφος του τον δει να κάνει απιστία. Άντζελα Λάνσμπερι, αγάπη μου. Άντζελα Λάνσμπερι. Οκ, μάλιστα.
Λοιπόν, απλά εδώ ήθελα να πω ότι είναι πάντα αντιληπτό. Α, και ζει ακόμη. Είναι 95 χρονών. Έχει γεννηθεί το 25. Είναι 95 χρονών. Ωραία. Λοιπόν, τα σημάδια είναι βασικά είναι πάντα αντιληπτό. Δηλαδή, το νιώθεις, ξέρεις, επειδή ξέρεις τον άλλον. Όμως, όπως είπε ο Ντοστογεύσκη, 100 υποψίες δεν κάνουν μια απόδειξη. Το πρώτο πράγμα, το πρώτο σημάδι είναι ότι η εμφάνιση του ή της αλλάζει αισθητά. Κάνει δίαιτα, γυμνάζεται, αλλάζει το χτένισμα του της, αλλάζει το στυλ της σήματος, πιο μοντέρνο για παράδειγμα, πιο σπορ, πιο κομψό, πιο σεξι. Αρχίζει να αποδίδει μεγάλη σημασία στην εικόνα του, την εικόνα της, τη σιλουέτα του και όταν το ρωτάς, μην τη ρωτάς για τους λόγους αυτής της αλλαγής, κάνει ερωτήσεις ή αρνείται ή ενοχλείται και ανταποκρίνεται με γενικότητες, ας πούμε, θέλω να αισθάνομαι καλύτερα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημάδι. Το δεύτερο σημάδι είναι ότι χρησιμοποιεί το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή του κρυφά και πιο συχνά. Για παράδειγμα, παλιά δεν είχε κώδικο πρόσβασης, τώρα έχει. Εξοδεύει περισσότερο χρόνο στις οθόνες, σβήνει μηνύματα, ξαφνικά απενεργοποιεί το κινητό τηλέφωνο του, το παίρνει μαζί του στον μπάνιο. Αυτό είναι ένα δεύτερο σήμα. Το τρίτο είναι ότι υπάρχουν στιγμές που ο σύντροφος δεν είναι διαθέσιμος, προσβάσιμος, ειδικά όταν εργάζεται αργά το βράδυ ή ταξιδεύει για δουλειά και βασικά δεν απαντά στις κλήσεις ή στα μηνύματα. Κάποιον άλλο σημάδι, ο σύντροφος σας έχει πολύ περισσότερο ή πολύ λιγότερη επιθυμία για σεξ. Κάποιοι διπλασιάζουν τη σεξουαλική τους όρεξη και ζητούν σημαντικά το σύζυγο τους πολύ πιο συχνά, ενώ άλλοι αποφεύγουν αόριστα, μερικές φορές μέχρι το σημείο να αναστείλουν κάθε σεξουαλική οικειότητα. Υπάρχει μια άλλη ένδειξη εδώ, ότι οι νέες σεξουαλικές πρακτικές, για παράδειγμα στάσεις, χάδια, τεχνικές, φαντασιώσεις, την οποία έχετε την αίσθηση ότι δεν είναι αποτέλεσμα θεωρητικής εκπαίδευσης, αλλά πρακτικής. Επίσης είναι ενοχλημένος ή επιθετικός απέναντί σας, νιώθει ενοχές βασικά, κάποιοι νιώθουν πάρα πολλές ενοχές και το τι κάνουν έμμεση ή άμεση κριτική, συχνά μικρές και άδικες και η εχθρότητα αυτή τους βοηθά να έχουν καθαρή συνείδηση. Και μπορεί να είναι επίσης το πρώτο βήμα για μερικούς ανθρώπους για να βάλουν απόσταση που μπορεί να οδηγήσει σε χωρισμό. Δηλαδή, δεν φτάνει που σε απατώ, σου φέρουμε και άσχημα. Μάλιστα. Ή υπάρχουν δύο άλλα πράγματα, να υπάρχει γενναιόδορη ενοχή, δηλαδή κομπλιμέντα, δώρα, εκπλήξεις κλπ. Ή δημιουργούν καπνών. Άρα εδώ όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Είναι το αντίθετο, Θέκλα. Όπου υπάρχει φωτιά υπάρχει και καπνός, νομίζω. Okay. Όχι, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Αυτό βασικά, ναι. Επίσης υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στο πρόγραμμα του. Ή της, το πρόγραμμα της. Θα πάω να περπατήσω, θα πάω να δω τον Κώστα να πιούμε καφέ, θα πάω να βοηθήσω τη Γιολάντα να κάνει τα μελομακάρουνα και τους κουραπιέδες κλπ. Επίσης, αν τον ρωτήσετε ή αν την ρωτήσετε, μπορεί να σας δώσει συνοπτικές σύντομες απαντήσεις, αποφεύγει να δώσει εξηγήσεις ή μπορεί να δώσει πάρα πολύ λεπτομερείς εξηγήσεις, ακολουθούμενες από πολύ πολύ έντονη επιθετικότητα. Και επίσης υπάρχουν ανεξήγητα έξοδα, πρόσθετες δαπάνες, νέα καταναλωτική συμπεριφορά, για παράδειγμα χρειάζεται να κάνει δώρα στην εξωσυζυγική σχέση, ταξίδια επαγγελματικά, σε εισαγωγικά, Viagra, Spanish Fly, σεξι ισόρουχα για τον εξωσυζυγικό σύντροφο, δερμάτινες μάσκες, toys που τα κρύβει στο port bagage, πίσω στο αυτοκίνητο κλπ. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα... δεν σχολιάζω. Okay. Το Spanish Fly τι σημαίνει? Το Spanish Fly είναι έναν υγρό, το οποίο όταν το πεις, έχεις έτσι, αυξάνεται η σεξουαλική επιθυμία. Σοβαρά. Ναι. Και τι είναι, φάρμακο, είναι... Είναι υγρό. Είναι σαν βότανο. Μην τα δοκιμάσετε στο σπίτι. Από μόνοι λοιπόν. Σας. Πού τα ήβρες, απορώ αυτά τα πράγματα που τα βρήκες, απορώ πραγματικά. Μας έχεις βγάλει σήμερα έναν πολύ ένταχτον εαυτό.
Okay. Λοιπόν, για να τελειώσουμε το θέμα της απιστίας, σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο κάποιος ή κάποια να πιστήσει. Εδώ λέω love is in there, sex is in there. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Το επόμενο slide έχω βάλει κάποιες φωτογραφίες, δηλαδή... να μην τις περιγράψω, okay, να πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, και βασικά όμως το τι λέω, αν ζούσε η θεά Αφροδίτη σήμερα θα ήταν πολύ ικανοποιημένη, η θεά του έρωτα και της ομορφιάς και της αγάπης. Όμως θέλω να πω, τελειώνοντας αυτό το μέρος που μιλήσαμε για την απιστία, η δέσμευση μπορεί να είναι σεξι, γιατί εκεί δεν ανησυχείς. Εγώ πιστεύω ότι η δέσμευση μπορεί να είναι σεξι. Και εγώ το πιστεύω, μάλιστα. Να προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος. Εδώ θα μιλήσουμε περισσότερο για σεξ. Και θα ήθελα να αρχίσω μια ερώτηση, αν υπάρχει το τέλειο σεξ. Το φανταστικό σεξ, βασικά, που μας λένε ότι μπορούμε να κάνουμε, το εξειδανικευμένο σεξ, το οποίο έχει τεράστια διαφορά με το πραγματικό σεξ. Το τέλειο σεξ, βασικά, πώς το παρουσιάζουν, είναι ότι να φανταστούμε μια παθιασμένη συνουσία, γυμνασμένα κορμιά που καταλήγει πάντα σε οργασμόν, οι παρτενέροι είναι νέοι, σεξι και ωραίοι. Υπάρχουν υπερβολικά ψηλές προσδοκίες για το ιδανικό σεξ και αυτό είναι που εκμεταλλεύονται η βιομηχανία των σεξουαλικών ταινιών, το πληρωμένο σεξ, οι ροζ γραμμές, οι αγγελίες, για παρέα σε σοβαρούς κυρίους, διοργάνωση ιδιωτικών πάρτινγκ κτλ. Σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να κλείσει ραντεβού με επαγγελματία για ροζ περιπέτειες που προσφέρει τρυφερή συντροφιά άντρες ή και γυναίκες, γιατί υπάρχουν και για γυναίκες συντρόφοι. Λες και κλείνει έναν αεροπορικό εισιτήριο ή ξενοδοχείο ή έναν εστιατόριο στο TripAdvisor. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι η ερώτηση είναι: οι τέλειες τεχνικές κάνουν το τέλειο σεξ? Όχι. Δεν είμαι σίγουρος. Και βασικά εδώ το τι έχω να πω είναι, όταν έχουμε ψηλές σεξουαλικές προσδοκίες, κοντεύουμε να χάσουμε την αγάπη. Λοιπόν, να πούμε τώρα τι είναι το καλό σεξ. Το καλό σεξ σε μια υγιεινή, ευτυχισμένη σχέση είναι το σεξ που επιτρέπει και στους δύο συντρόφους να νιώθουν αποδεχτοί, συνολικά με τις συναισθηματικές και σωματικές αδυναμίες, αλλά και ικανότητες. Για μένα αυτό είναι το καλό σεξ. Παιδιά, θέλετε να ξέρετε ότι σας έβαλε και μια εικόνα από το Καμασούτρα. Επειδή έχω διαβάσει το αρχαίο Καμασούτρα, είναι αυτές τις εικόνες που έχει. Ναι. Και δεν ξέρω αυτή τη δεύτερη στάση από τα αριστερά προς τα κάτω, αν έχει κανένα που μπορεί να την κάνει. Να είναι καβάτσι, μου λέμε. Τι είναι σε αυτή, The Bridge of Madison County. Okay. Νομίζω να μπορεί κανένας να κάνει. Δεν okay. Νομίζω. Okay. Εντάξει, πάρα κάτω. Για να δω το Πάρκελς. Οκ. Λοιπόν, η σεξουαλική επιθυμία είναι μυστήρια. Okay. Και τώρα θα ήθελα να μιλήσω για τα ταμπού. Κάποια κοπέλα λέει, είμαι 40 χρονών, αλλά ακόμα δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θέλω ερωτικά. Και η ερώτηση που κάνω είναι, γιατί καταπιέζεται ακόμα και σήμερα η σεξουαλικότητα μας? Το τι είναι φυσιολογικό όμως στην ερωτική συμπεριφορά εξαρτάται απολύτως από τα δύο άτομα που συμμετέχουν στο ερωτικό παιχνίδι. Και τα σεξουαλικά ταμπού, από την εμπειρία μου και στο γραφείο, περιορίζουν σε τεράστιο βαθμό τη σεξουαλικότητα και επιδρούν στη σεξουαλική υγεία του ατόμου, αλλά και στη σχέση των δύο συντρόφων. Και έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους που είναι σε γάμους, είναι σε σχέσεις, τα οποία έχουν τα σεξουαλικά τους μυστικά. Για παράδειγμα, των αυνανισμών, σεξ από το ίντερνετ, διαφορά φετίς κλπ. Τα οποία δεν μοιράζονται με τον την σύντροφό τους. Το επόμενο είναι, τι γίνεται αν ο ένας θέλει γλυκιά γκρέπα και ο άλλος αλμυρί. Και εδώ υπάρχει μια, πώς το λέμε, του αρκά. Λέει η γυναίκα, ο άντρας κάθεται πάνω στην πολυθρόνα, διαβάζει την εφημερίδα του, η γυναίκα είναι από πίσω του και του λέει, πες μου κάτι βρώμικο, και ο άντρας λέει τον μπάνιο. Και εδώ βασικά, δεν ξέρω αν υπάρχουν διάφορες πρακτικές ερωτικές, ναι, τις οποίες μπορεί ο ένας να τις χρειάζεται και το άλλον άτομο όχι.
Δεν ξέρω να τις διαβάσω. Όχι, μην τις διαβάσεις. Πολλά καλή ιδέα όμως να παντρευόμαστε έναν άνθρωπο που ταιριάζουν οι προτιμήσεις μας. Ακριβώς, ακριβώς. Και τώρα σε κάποια... Ειδικά το τρίτο και το τέταρτο που έχει να κάνει με την πολυγαμικότητα, είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσει από την αρχή. Μάλιστα. Είναι τσιχαρή. Πιστεύω πως ναι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις μετά, να πληγωθούν οι συντρόφοι. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν περιπτώσεις σε ζευγάρια που βλέπω, τα οποία δεν υπάρχει επαφή σεξουαλική ή ικανοποιητική. Και υπάρχουν συνηθισμένοι λόγοι, οι οποίοι είναι ή βαριέται, κατάθλιψη, συγκρούσεις, μια τιμωρητική στάση, άρα δεν θέλω να κάνω ερώτα μαζί σου γιατί σε τιμωρώ, το στρες, η πίεση, το άγχος, η κούραση, όταν έχει γίνει ήδη μια απιστία, αρνητικά συναισθήματα προς τον σύντροφο, εθισμός στο πορνό, γέννηση μωρού κλπ. Το πρόβλημα όμως, από ό,τι βλέπω, συνήθως είναι και των δύο. Δηλαδή δεν είναι μόνο του ενός. Βασικά το μενού της βιομηχανίας του σεξ είναι πολύ πλούσιο. Έχουμε βιβλία, έχουμε ιστοσελίδες, εργαστήρια. Υπάρχουν κοπέλες που φορούν και βγάζουν τα εσόρουχα τους και πληρώνονται νομίζω 2 με 3 ευρώ το λεπτό. Οι διαφημίσεις έχουν σεξουαλικά υπονοούμενα. Έβλεπα ερωτικές ειδήσεις στο κυρίω δελτίο ειδήσεων κάποιου σταθμού στην Κύπρο. Στη Ρωσία υπήρχε μια παρουσιάστρια η οποία έβγαλε έναν τα ρούχα της. Να μην διαβάσω το άλλο. Έγραψε ο άνθρωπος μέσα στο PowerPoint με κόκκινη χρώμα. Θέκλα να το κάνουμε και εμείς για να κρατήσουμε το ενδιαφέρον του φίλου μας μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να βγάλουμε τα ρούχα μας για να κρατήσουμε το ενδιαφέρον του φίλου μέχρι το τέλος. Αν θες να γίνεις viral, βγάλε τα εσύ. Είναι απλά αστείο. Έχω φέρει ρούχα πάντως για να αλλάξω. Έλα Χάρη, βγάλε τα ρούχα σου. Έλα. Θέλεις μουσική. Δεν έχω μουσική. Θέλω να σου βάλω το Dirty Dancing. Τι μουσική βάζω συνήθως? Τις 9.30 εβδομάδες. Δεν ξέρω. Το soundtrack από τις 9.30 εβδομάδες. Οκ. Ναι. Και υπάρχουν και άλλα πολλά. Κάνουμε πλάκα και εδώ να τονίσουμε ξανά ότι ο Χάρης και εγώ είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι και τους φίλους μας δεν τους απαυτώνουμε και δεν τους βλέπουμε ερωτικά. Γιατί ξέρεις, ο κόσμος μου λέει ταιριάζει πολύ με το Χάρη να τα φτιάξετε. Και τους λέω με το Χάρη είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε διαφορετικά τη σχέση μας. Και με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε όλοι μας στη ζωή, ο ένας στη ζωή του άλλου. Ενώ αν κάνει το λάθος να παντρευτεί, το λάθος να παντρευτώ. Μετά από το χωρίσουμε, θα κάνουμε πάρει. Ακριβώς. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα τα κλαμπ που παρέχουν χορό στα γόνατα, stripper gram, παράνομα ραντεβού για παντρεμένους στη Γαλλία, κλίνεις από το ίντερνετ, όπως κλίνεις αεροπορικό εισιτήριο, ξενοδοχείων. Κάποιες φορές υπάρχουν και αστεράκια, 4 αστεράκια, 5, σχόλια από πελάτες. Επίσης υπάρχουν... Φαντάστηκες να είσαι escort και να μην έχεις καλή βαθμολογία. Εντάξει, πρέπει να γελούμε με τούτα, γιατί η βιομηχανία του σεξ και είναι απάνθρωποι. Και οι εργάτες και οι εργάτερες του σεξ είναι άνθρωποι που κακοποιούνται και κάνουν πολύ επικίνδυνη δουλειά. Πάρα πολύ επικίνδυνη δουλειά. Και κατά τη γνώμη μου δεν στηρίζουμε τη βιομηχανία του σεξ, γιατί όσο τη στηρίζουμε τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα πέφτουν θύματα στην κακοποίηση που δέχονται από τη βιομηχανία του σεξ. Μάλιστα. Και εδώ θέλω να μιλήσω για την πορνογραφία, πώς συμβάλλει στη σεξουαλική επιθυμία και την απιστία. Βασικά το τι συμβαίνει εδώ είναι μειώνει τη σεξουαλική επιθυμία στην αληθινή αγάπη και την πραγματικότητα. Νομίζω το επόμενο να μην το διαβάσω. Ναι. Ναι, ούτε το επόμενο. Και νομίζω δεν θα βάλω το... δεν θα το βάλω τελικά στη ιστοσελίδα μου. δεν είμαστε στη Γαλλία, Χάρη. Είμαστε στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Λες ότι το Google επιτρέπει να κάνει κάποιος να αναζητήσει κάποιους όρους οι οποίοι
θα βγάλουν αποτελέσματα που θα είναι XXX, όχι XX, XXX. Μάλιστα. Και λες το Google, η πόρτα στη χώρα των θαυμάτων ή των θυμάτων, τι να πω κι εγώ. Νομίζω και στην αρχή νομίζω είναι θαύμα, μετά νομίζω είναι θυμάτων. Και λες εδώ, βάζεις κάτι που έχει πει ένας Αμερικανός σεξουλόγος, η διαφορά του παλιωμοδίτικου πορνό και του πορνό στο διαδίκτυο είναι όπως το κρασί και τα αναπνευματώδη ποτά. Τι ωραίο. Ενώ ο Χάρης μας, επειδή είναι ποιοτικός, μας είπε το Ρόχο και την Εμμανουέλα που είναι παλιωμοδίτικο πορνό. Μπράβο, Χάρη, και τόση ώρα σε πείραζα. Είναι η λάτρης του καλού κρασιού. Του πεπαλαιωμένου. Ναι. Επίσης, εδώ ο άντρας μπορεί να έχει μια virtual σχέση με μια γυναίκα η οποία πάντα έχει όρεξη για σεξ, πολλές φορές θέλει πολλούς σεξουαλικούς συντρόφους για να ικανοποιηθεί. Εννοείς τη γυναίκα που δεν την ξέρει, που τη βλέπει στο πορνό. Μάλιστα, αυτόν. Και είναι μια κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει εθισμό. Και είναι αυτό που θα δούμε τώρα, τι είναι ο σεξουαλικός καταναγκασμός. Τον DSM το 5, που είναι το εγχειρίδιο του Αμερικανικού Ψυχιατρικού Συνδέσμου που περιλαμβάνει όλες τις ψυχικές διαταραχές, λέει ότι είναι επαναλαμβανόμενες και έντονες σεξουαλικές φαντασιώσεις, παρορμήσεις και συμπεριφορές που καταλαμβάνουν πολύ χρόνο και αισθάνεστε σαν να είναι πέρα από τον έλεγχο σας. Νιώθετε να κάνετε κάποιες σεξουαλικές συμπεριφορές, πράξεις, νιώθετε την απελευθέρωση της έντασης μετά, αλλά επίσης αισθάνεστε ενοχήνη τύψης. Προσπαθεί κάποιος ανεπιτυχώς να μειώσει η νέα λέξη τις σεξουαλικές φαντασιώσεις, τις παρορμήσεις. Χρησιμοποιείται την καταναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά ως απόδραση από άλλα προβλήματα όπως η μοναξιά, η κατάθλιψη, το άγχος. Συνεχίζεται όμως τις σεξουαλικές συμπεριφορές που έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως η πιθανότητα να αποκτήσετε ή να μεταδώσετε μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια, απώλεια σημαντικών σχέσεων, προβλήματα με την εργασία, οικονομική πίεση ή τα νομικά προβλήματα. Και επίσης αυτόν υπάρχει πρόβλημα να δημιουργήσει κάποιος και να διατηρήσει υγιείς και σταθερές σχέσεις. Άρα εδώ οι τακτικοί καταναλωτές ερωτικών ταινιών αποκόπτονται συνήθως από την οικογένεια τους, τους φίλους, όσων παίζουν μόνοι μπροστά από έναν υπολογιστή. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να μιλήσω για την παραφιλία, η οποία έχει προέλευση από το παρά και τη λέξη φιλία από τα αρχαία ελληνικά. Παραφιλίες είναι συναισθηματικές βασικά διαταραχές που ορίζονται ως σεξουαλικά ερεθιστικές φαντασιώσεις, ορμές ή συμπεριφορές που είναι επαναλαμβανόμενες, έντονες και συμβαίνουν για μια περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών. Και η παραφιλία είναι η διαταραχή όταν προκαλεί δυσφορία ή αποτελεί απειλή βλάβης κάποιου άλλου. Δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό των ανθρώπων που υποφέρουν, πάσχουν από παραφιλία, γιατί είναι δύσκολο να μετρηθεί για διάφορους λόγους. Πολλοί υποφέρουν σιωπηρά, ντροπή, ενώ άλλοι επιδίδονται σε παραβατική σεξουαλική συμπεριφορά επειδή δεν μπορούν να διαχειριστούν την παραφιλία τους. Κάποιες από αυτές είναι οι πιο γνωστές, είναι η παιδοφιλία, επιδειξιομανία, δηλαδή κάποιος προβάλλει τα γεννητικά του όργανα δημόσια, η ειδονοβλεψία, σεξουαλική ευχαρίστηση από την παρατήρηση των άλλων κατά τη σεξουαλική πράξη, εφαψιμανία, είναι το άγγιγμα ερωτογόνων περιοχών ενός άγνωστου ατόμου σε μέρη όπου υπάρχει πολυκοσμία. Ο φετιχισμός είναι φαντασιώσεις, επιθυμίες ή συμπεριφορές με τη χρήση άψυχων αντικειμένων. Ο μαζοχισμός, ο σαδισμός και η υποξιφιλία είναι σεξουαλική ή αυτοερωτική ασφυξία. Και τα άτομα βασικά που έχουν παραφιλική διαταραχή ίσως παρουσιάζουν μειωμένη ή ανύπαρκτη ικανότητα για στοργική, αμοιβαία, συναισθηματική και σεξουαλική οικειότητα με έναν σύντροφο. Μάλιστα. Και η παραφιλία υπάρχει και στον DSM. Υπάρχει στον DSM, ναι, αυτά τα έχω πάρει από τον DSM. Ναι. Και αυτό το οποίο συνήθως διαφημίζεται ή προμοτάρεται σαν κάτι που δεν είναι παραφιλία είναι το BDSM, mm-hmm. ως ατομαζοχισμός. Ενώ εδώ μας λες ξεκάθαρα ότι τόσο ο μαζοχισμός
όσο και ο σαδισμός εντάσσονται στις παραφιλίες όσον αφορά τον DSM, το διαγνωστικό χειρίδιο ψυχικών διαταραχών της Αμερικανικής ψυχιατρικής εταιρείας. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Τελειώνουμε σε λίγο. Βασικά, εγώ θα λέγα ότι η απιστία είναι ένα πολύπλοκο θέμα με πολλούς παραμέτρους και θα έλεγα ότι make sex not war. Το σεξ μειώνει το άγχος, το σεξ δεν είναι κακό πράγμα, μας βοηθά να έχουμε κοντά, το σεξ είναι μοναδικό για τον καθέναν όμως και κάνει καλό στην υγεία μας και θα ήθελα να τελειώσω με το make love not war. Σίγουρα η αγάπη, η στοργή είναι πολύ σημαντικά πράγματα, η τρυφερότητα για όλους τους ανθρώπους. Ο Πινόκιο, η Μανουέλα και ο Ρόκο, πάλι τους λέω, έχουν ζήσει καλά και καλύτερα. Άρα εσύ θεωρείς ότι αν ένα ζευγάρι φροντίσει ώστε να είναι μαζί καλά και ερωτικά να είναι καλά, ότι τότε υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για να μην απιστήσει ο ένας τον άλλον. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω, ναι. Οι σχέσεις, όπως ξέρεις, πάντα είναι δυναμικές, αλλάζουν δηλαδή, και σίγουρα τα πάντα βελτιώνονται με την καλή επικοινωνία, αλλά δεν χρειάζεται κάποιος να πιστήσει όταν συζητήσει, όταν σίγουρα υπάρχουν, πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί, αλλά μπορείς να κάνεις πολύ καλό σεξ, δεν υπάρχει το τέλειο σεξ, με τον σύντροφο που αγαπάς ή τη σύντροφο που αγαπάς. Μάλιστα. Και το ευχόμαστε στους ανθρώπους αυτό το πράγμα. Άλιστα, ναι. Εσύ είσαι αισιόδοξος, Χάρη? Εγώ είμαι αισιόδοξος, βέβαια. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος γενικά, παρόλο που, όπως είπαμε, τα περιστατικά πιστείας είναι πάρα πολύ ψηλά. Από ό,τι βλέπω στο γραφείο, αρκετά ζευγάρια ή μεμονωμένα άτομα. Αλλά είμαι πολύ θετικός, γιατί με την κατάλληλη επικοινωνία όλα μπορούν να λυθούν. Για τα πάντα υπάρχουν λύσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη πλήρη περιγραφή και παρουσίαση ενός θέματος ολοκληρωτικά.